Ορκίζομαι. Ορκίζομαι. Να είμαι πιστός στην πατρίδα. Να είμαι πιστός στην πατρίδα. Να υπακούω εις το Σύνταγμα και τους νόμους. Να υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους. Και να εκπληρώνω τιμίως και ευσυνειδήτως τα καθήκοντά μου. Και να εκπληρώνω τιμίως και ευσυνειδήτως τα καθήκοντά μου. Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας έχει μόλις ορκιστεί ως ο 61ος δήμαρχος στην ιστορία της Θεσσαλονίκης. Λίγα λεπτά αργότερα, ο απερχόμενος δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης του παραδίδει το διάσημο, το χαρακτηριστικό περιβέραιο που βάσει εφημοτυπίας φορά ο εκάστοτε δήμαρχος Θεσσαλονίκης στις επίσημες εκδηλώσεις. Μαζί με το διάσημο, ο Γιάννης Μπουτάρης επί της ουσίας παραδίδει στον Κωνσταντίνο Ζέρβα και τα ηνία της πόλης για τα επόμενα 4 χρόνια. Αναλαμβάνω την ευθύνη της διοίκησης της ιστορικής μας πόλης, έχοντας πλήρη συνείδηση των δυσκολιών και των προκλήσεων. Αναλαμβάνω τη διοίκηση μιας πόλης μοναδικής, με ιστορία 2.500 χρόνων, με πολλαπλά πολιτισμικά αποτυπώματα ανά τους αιώνες, αλλά και μια πόλη με εξαιρετικές δυνατότητες και προοπτική. Καθήκον να φτάσουμε τη Θεσσαλονίκη στην ακμή που της αρμόζει. Κατά την τοποθέτησή του στην κατάμεστη αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Κωνσταντίνος Ζέρβας παρουσίασε το όραμά του για μια Θεσσαλονίκη με μετρό και ανακαινισμένο αεροδρόμιο, με αναπλασμένη τη διεθνή της έκθεση, με αυξητικές τάσεις στον τουρισμό, με πράσινο αξιόπιστες αστικές συγκοινωνίες, ασφαλή σχολικά κτίρια και ποδηλατόδρομους. Παράλληλα, κάλεσε σε μια συμμαχία για τη Θεσσαλονίκη. Επιτέλους, είναι η ώρα να συμμαχήσουμε για τη Θεσσαλονίκη μας. Όχι μόνο τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και το πολιτικό προσωπικό της πόλης. Ο διοικητικός μηχανισμός του Δήμου, οι ίδιοι πολίτες. Γιατί ήρθε επιτέλους η ώρα να τελειώσουμε με τα αυτονόητα. Ήρθε η ώρα ενωμένη αυτή η πόλη να κάνει ξανά μεγάλα βήματα μπροστά. Θέλω από εσάς 3 πράγματα. Δουλειά, δουλειά και δουλειά. Η τελετή ορκομοσίας της νέας Δημοτικής Αρχής πραγματοποιήθηκε παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκου, ο οποίος εξέφρασε την πεποίθηση ότι η νέα τετραετία θα είναι μια τετραετία ανάτασης, αναγέννησης και προοπτικής για τη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, ο Υπουργός Εσωτερικών απίφθινε κάλεσμα ενότητας και υποστήριξης του νέου Δημάρχου στο έργο του. Πιστεύω ότι ο Κωνσταντίνος Ζέρβας είναι ένας άξιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης, έχει σχέδιο και όραμα για τη συμπρωτεύουσα και στην προσπάθειά του αυτή πιστεύουμε ότι αξίζει τον κόπο να συνεργαστούν, να συγκλίνουν και να προσπαθήσουν μαζί όλες οι δημοτικές κινήσεις και όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι. Μαζί με τον Κωνσταντίνο Ζέρβα ορκίστηκαν οι 49 αιρετοί που απαρτίζουν το νέο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης, όπως και οι 70 κοινοτικοί σύμβουλοι που πέτυχαν την εκλογή τους στις περασμένες αυτοδιοικητικές εκλογές.